σας το εικονοσχομολογούμε δημόσια για πρώτη φορά. Έζησα κάτι πολύ συνταρακτικό 5 ώρα το πρωί το 1985, 21 χρόνο παιδάκι μου. Έζησα κάτι. Μέσα μου ζήτησα δύο πράγματα. Θέλω έναν Άγιο και ένα μοναστήρι. Ο Θεός μου έδωσε τον Άγιο Προφύριο και το Άγιον Όρος. Σε αυτό το διαφορετικό ταξίδι μας προς το Άγιο Όρος, μαζί με τον δικηγόρο Στέλιο Σούρλα, οδηγούμαστε στο κελί της Αγίας Τριάδος στην Προβάτα. Είμαστε σε ένα υπέροχο σημείο και σε ένα ευλογημένο τόπο. Προορισμός μας σήμερα είναι ένα κελί της Μεγίστης της Λάβρας. Συγκεκριμένα θα πάμε στον Παπαγιώργη τον Αλευρά, ο οποίος είναι πνευματικό παιδί του Αγίου Πορφυρίου και αυτά τα οποία θα μας πει θα μας μείνουν πιστεύω ξέχαστα. Αν με ρωτήσει κάποιος πώς είδαμε τον Πορφύριο πριν, τώρα του ζω τον Πορφύριο. Δηλαδή η φυγή του για μένα ήταν ζωντανή παρουσία μετά. Ο Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης, όπως ήταν το κοσμικό του όνομα, έμαθε τα γράμματα από το Ευαγγέλιο. Ήταν μικρό παιδί όταν έφτασε για πρώτη φορά στο περιβόλι της Παναγίας. Ο Άγιος Πορφύριος ήρθε στα Κατσοκαλύβια από μικρό παιδάκι 12 ετών και μετά παρέλευση 7 ετών περίπου, αφού πήρε όντως τη χάρη από τον Θεό, γιατί ήταν υπάκουος και είναι σημαντικό το που λέω ότι ήταν υπάκουος. Χαριτώνεται. Βέβαια. Ήρθε 12 χρόνια παιδάκι και στα 19 του έφυγε έξω στον κόσμο. Ο Θεός του έδωσε πλούσια τη χάρη. Το τελευταίο του ταξίδι που έκανε με το καράβι πήγε στο πίσω μέρος του καραβιού, στην Πρίμη, και ατένιζε για τελευταία φορά τον άνθρωπο και είπε «Κάθισε Αδάμ απέναντι του Παραδείσου». Σύμφωνα με τον πατέρα Γεώργιο, ο Θεός ήθελε τον Πορφύριο να τον μεταθέσει στον κόσμο για να φωτίσει τους ανθρώπους. Πράγματι, το 1940 ήρθε στην Αθήνα όπου διορίστηκε εφημέριο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στην Πολυκλινική, κοντά στην Ομόνια. Εκεί υπηρέτησε 33 χρόνια το Θεό και τους ανθρώπους, ζώντας την ταπεινή αφάνεια και μεγαλουργώντας για τη δόξα του Θεού. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του όταν πέρασε την πόρτα ενός οίκου ανοχής για να κάνει αγιασμό. Έρχεται μια κυρία και μου ανοίγει. Εγώ κατά τη συνήθειά μου αμέσως τρύπωσα μέσα. «Λιωδάνη βαπτισμένο σου κυρία». Πω, πέφτει μπροστά αυτή. Μου λέει «Σταμάτα». Εν τω μεταξύ με ακούσανε και βγαίνανε κοπέλες από μέσα από δωμάτια. Και κατάλαβα, λέω, έπεσα σε οίκο ανοχής, είπα μέσα μου. Λοιπόν, αυτή μπροστά λέει να φύγεις. Δεν κάνει μου λέει να φύγεις με το σταυρό αυτές. Εγώ λέω αν με ρωτήσει ο Θεός και μου πει ποιος κάνει να φυλήσει, οι κοπέλες ή για η κυρία. Μπορεί να έλεγα ότι οι κοπέλες κάνουν να φυλήσουν, αλλά τούτοι εδώ δεν κάνει να φυλήσει το σταυρό. Λοιπόν, φυλήσαν όλες, τους λέω παιδιά μου, χρόνια πολλά. Ο Θεός σας αγαπάει όλους. Όλοι τον έχουμε πατέρα και για όλους μας ενδιαφέρεται ο Θεός. Μόνο να φροντίσουμε, να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε, είναι πολύ καλός. Όταν γνώρισα τον Άγιο Πορφύριο, μου λέει μια μέρα, εσύ πέρασες μια μεγάλη αρρώστια, αλλά σε έκανε καλά ο Χριστός. Ο γιατρός όμως που διεπίστωσε το πρόβλημα, καλός γιατρός μου λέει. Σπάνια παραδεχόταν τους γιατρούς. Όχι ότι δεν εκτιμούσε την επιστήμη. Επειδή ήταν καλός επιστήμον ο Άγιος Πορφύριος ως πνευματικός άνθρωπος, ήθελε και στους επιστήμονες της ιατρικής και σε όλες τις τέχνες να είναι καλοί. Αν ήταν σήμερα ο Άγιος Πορφύριος, τι θα έλεγε για τη σημερινή κατάσταση? Ο Άγιος Πορφύριος ότι είπε για την εποχή μας ότι θα είναι όπως αυτά που θα ζούμε, όπως η εποχή του Χριστού. Και τότε ο κόσμος είχε φτάσει σε μια αθλία κατάσταση, αλλά όμως ήρθε ο Χριστός. Τι έκανε όμως που ήρθε ο Χριστός? Τους έδειξε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Έλεγε ότι καλό πήρα από τον Θεό, το πήρα από την υπαρκή στον γέροντά μου. Εγώ δεν θα έπρεπε να είμαι το πείραμα. Και όταν ήρθε η ώρα να με κάνει μεγαλώσιμο μοναχό, μου λέει «Θες να γίνεις μοναχός στο κελάκι μόνοι μας?» Λέω «Ναι, γέροντα, εγώ μην σε κάνω». Τι ξαφνικό είναι αυτό? Να ετοιμάζεις τώρα να γίνεις μοναχός μια ζωή?
του γέροντά σου και να σε πει πότε σε κάνω. Και όταν κοντοστάθηκα πάλι μου, φύγε. Με δύναμη του φύγει. Φύγε, δεν σε κάνω. Και μετά του λέει, δεν θα τον κάνω εγώ, τον κάνετε εσείς. Αλλά όμως το εξομολογούμε δημόσια και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ουλογίζεται το κακό. Και θέλω να πω ότι σήμερα που ζούμε αυτές τις μέρες τις δύσκολες, γίναμε φτωχοί από αγάπη. Χριστέ, ο Θεός είναι ευλόγηστο, Θεός και μπορεί το δούς ότι Άγιος υπάρχουν την ίν και τους όνας των Υιών να μείνει. Καθίστε την κάμερα, φάμε τώρα. Πατέρα Γιώργη, ως υποτακτικός του Αγίου Πορφυρίου, ζήσατε και την περιπέτεια υγείας του με τον καρκίνο. Τον είχε στην υπόφυση. Όταν διαγνώστηκε ο καρκίνος στην υπόφυση, πήρε τον κύριο Παπαζάχο στο τηλέφωνο εκείνες τις μέρες και του είπε, Γιωργάκη, είμαι σήμερα πολύ χαρούμενος. Λέει, γέροντα, για ποιο λόγο? Διαγνώστηκε καρκίνος στην υπόφυση. Και είστε χαρούμενος, γέροντα? Ναι, γιατί ο Χριστός θυμήθηκε την προσευχή μου που έκανα μικρό παιδάκι. Αλλά να ξέρεις, δεν θα πεθάνω από καρκίνο. Μου τον έδωσε ως δώρο ο Θεός. Και πράγματι, ενώ οι γιατροί είπαν το ότι λογικά, ιατρικός δηλαδή, δεν μπορεί να ζεις πάνω από 5 χρόνια με το πρόβλημα που είχε, έζησε 10 χρόνια και κοιμήθηκε από τα 75 που τον απέκτησε στα 85 προς 86 και έφυγε από τη ζωή εν κυρίω από την καρδιά του.